Καλημέρα, καλημέρα φίλες μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Εγώ είμαι μια χαρά, η μέρα ξεκίνησε δυναμικά, ήπια καφεδάκι και ξεκίνησα με σκούπισμα στο δεύτερο όροφο, γιατί η μικρή θέλει να διαβάσει και θέλει την ησυχία της. Και έτσι έβγαλα παπλώματα έξω να ριστούν. Σκούπισα, έστρωσα κρεβάτια, μάζεψα γενικότερα το πάνω όροφο, τώρα μόνο το σφουγγάρισμα θέλω, της είπα ότι στο διάλειμμά της θα πάω πάνω να σφουγγαρίσω. Έβαλα πλυντήριο, μάζεψα τα άλλα ρούχα που είχα απλώσει μέσα. Και τώρα ήρθα κάτω να φτιάξω ένα τοστάκι γιατί πίνασα. Και θα συνεχίσω με μάζεμα κουζίνα σαλονιού, γιατί γίνεται ο χαμούλης από χτες το βράδυ. Το ρίξαμε έξω και γενικότερα τα έχω αφήσει έτσι ένα χάος. Όλες τις δουλειές τις άλλες έχω κάνει και έχω κάνει και μπάνια από χτες. Σας είχα πει μπαλκόνια, έχουν τελειώσει όλα αυτά, ξεσκονίσματα τα πάντα. Το μόνο θέλω σκούπιζα με την ηλεκτρική και σφουγγάρισμα και ένα καλό σημάζεμα. Και τίποτα άλλο. Πήγα και σούπερ Παρασκευή εχθές. Πρέπει να έχετε δει το βιντεάκι. Δεν θα πάω σήμερα, δεν θέλω κάτι άλλο. Τελειώσαμε από το σούπερ μάρκετ. Τώρα σίγουρα στα μέσα της εβδομάδας θα χρειαστώ σαλατούλες και τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά δεν φτάνουν με τίποτα. Τώρα για φαγητό. Θα φτιάξω σήμερα κάτι γρήγορο. Θα φτιάξω μακαρόνια με σάλτσα. Πένες μάλλον. Και έτσι πάει και το φαγητό, το βρήκαμε. Τώρα το βραδάκι δεν γνωρίζω αν θα κάνουμε κάτι. Σήμερα μάλλον θα τη βγάλουμε στο σπίτι, γιατί η μικρή αύριο γράφει διαγώνισμα και έτσι θα της κάνουμε συμπαράσταση στο σπίτι να μην κάτσει μόνη της. Ο σκύλος μας. Ναι. Και θα μαζευτώ εδώ, θα χαλαρώσουμε, θα ανάψουμε το τζάκι μας. Αν και έχει ζέστη, τέλος πάντων, θα δείξει. Θα περάσει πολύ ευχάριστα η μέρα μας και το βράδυ μας στο σπίτι. Αυτά, ο καιρός. Ο καιρός. Έχει μεν ζεστούλα, έχει ένα αεράκι που δεν το είχε τις προηγούμενες μέρες. Έχει και μια συννεφιά έτσι, όχι τελείως συννεφιά μαυρίλα, βγαίνει ο ήλιος, οκ. Okay. Αλλά έχει έτσι, πάει να αλλάξει, γιατί άκουσα και βροχές. Αυτά, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, με το μάζεμα της κουζίνας γενικότερα του σαλονιού. Πάω να φτιάξω το στάκι, φιλιά.
κορίτσια μου, τέλειωσε και το σφουγγάρισμα. Πιο πριν σκούπισα, φάγαμε μαζί με την κόρη μου και τώρα περιμένω να στεγνώσει. Και η ώρα είναι 4:30, οι δουλειές τέλειωσαν για τώρα. Σε λίγο θα πάω να ξαπλώσω, να μαζέψω και τα ρούχα πάνω από την ταράτσα, σίγουρα θα έχουν στεγνώσει. Και θα σηκωθώ το απόγευμα και θα κάνω γυμναστικούλα. Τίποτα άλλο. Σπίτι θα είμαστε σήμερα, άρα θα σας πάρω μαζί και το βραδάκι. Τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε, δεν ξέρω τίποτα. Άρα σας κλείνω τώρα και θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε. Τι γίνεται έξω, χαμός. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, παιδιά. Μ' αρέσει που καθάριζα εγώ χτες στα μπαλκόνια. Έχουν φύγει πατάκια. Παπούτσια, παντόφλες μάλλον. Φύλλα, πάνε από εδώ, από εκεί. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, πανικό, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έβρεξε το βράδυ. Ένας χαμούλης. Παναγία μου, τσάμπα καθάριζα εγώ. Τέλος πάντων, πάει τώρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Εγώ καλά είμαι. Ξύπνησα, πίνω καφέ, έφαγα το πρωινό μου. Έφαγα δύο φέτες με βούτυρο και μαρμελάδα φράουλα. Και τώρα θέλω να μαζέψω κουζίνα, γιατί τα παράτησα όλα χτες όπως ήτανε. Όλα. Ναι, και δεν τρέπομαι. Όχι, δεν τρέπομαι. Τα άφησα. Δεν πειράζει. Δεν παθαίνουμε κάτι. Θα τα μαζέψω σήμερα. Τα πάντα όλα. Θα τα χώσω στο πλυντήριο πιάτων. Θα μαζέψω τα πλημμένα. Και οι μόνες δουλειές που έχω είναι η κουζίνα και το σίδερο. Τίποτα άλλο. Και έτσι δεν θα αγχωθώ. Είχα βάλει και πλυντήριο χτες. Άπλωσα μέσα στο σπίτι. Έτσι κι αλλιώς. Τα ρούχα της δουλειάς των αγοριών και δύο ζευγάρια παπούτσια ξεχωριστά πλυντήρια. Δύο πλυντήρια ξεχωριστά, δηλαδή ένα με παπούτσια και ένα με ρούχα. Ένα σημάζιμα θα κάνω. Τώρα θα πάμε το βράδυ σε φίλους ή θα έρθουν, δεν ξέρω. Χτες τη βγάλαμε όλη μέρα στο σπίτι. Ήρθαν και τα νηψάκια μου, περάσαμε πολύ ωραία. Και τίποτα άλλο. Ήρεμα, χαλαρά. Ο καιρός άλλαξε τέλειος. Από ηλιόλουστες μέρες και αλκιονίδες μέρες ήρθαμε σε μέρες βροχερές. Κρύες, με αέρα, άλλαξε τελείως ο καιρός και από Δευτέρα, δηλαδή από αύριο, θα είναι χειρότερο από ό,τι άκουσα. Αυτά από το καιρό, σας είπα και το καιρό, αν και το βίντεο θα είναι από την άλλη εβδομάδα, άρα θα έχουν περάσει αυτές οι μέρες. Και τίποτα άλλο, ήρεμα κατά τα άλλα. Τώρα το μενού για αύριο θα είναι φασολάκια, θα μαγειρέψω σήμερα για αύριο, θα φτιάξω φασολάκια. Πω, τι γίνεται. Α, η καρέκλα. Πάει η καρέκλα. Πάει η καρέκλα. Πάρα πολύ αέρα έχει έξω. Και είπα, το μενού για αύριο θα είναι φασολάκια. Το μενού για σήμερα. Για αύριο το είπαμε. Για σήμερα θα είναι κοτόπουλο παϊδάκια ψητά στο φούρνο με πατάτες τηγανιτές και μπρόκολο και μαρούλο σαλάτα. Αυτά. Άρα πάω να πιω λίγο καφέ, να συνεχίσω τις δουλειές μου και θα σας πάρω μαζί σε ένα λεπτό.
καθάρισα και τα δωμάτια, τα μάζεψα, τα πάντα όλα, καθάρισα λίγο και το μπάνιο, έτσι ένα φρεσκάρισμα, και τώρα θέλω να διπλώσω τα ρούχα και να πιάσω να σιδερώσω οπωσδήποτε. Ο άντρας μου βάζει και μαγειρεύει το κοτόπουλο παϊδάκια κάτω στο φούρνο και εγώ τα σιδερώσω. Άρα τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, ο καιρός είναι κάπως έτσι. Βρέχει, ψυχαλίζει μάλλον. Είναι περίεργος. Μαζέψαμε και ό,τι γλαστράκια είχε πάνω στο τραπέζι, γιατί φυσούσε και ήταν επικίνδυνο να τα πετάξει κάτω. Αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Ξάπλωσα για λίγο, ξεκουράστηκα. Και τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι και θα μαζέψω λίγο την κουζίνα από το μεσημέρι. Φάγαμε, ήταν πολύ ωραίο το φαγητό. Σιδέρωσα και όλα μου τα ρούχα. Θα πάω να πλώσω και ένα πλυντήριο, να μαγειρέψω φασολάκια. Και τι ώρα είναι? Είναι 5 και κάτι, 5.30. Θα κάνω και γυμναστική σε λίγο. Αχ, και έτσι μια χαρά θα κυλήσει και η βδομάδα. Έχουν μπει τα πράγματα όλα στη θέση τους. Μια χαρά. Λοιπόν, σας κλείνω, πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι. Θα φάω και μια ριζογουφλέτα με σοκολάτα γάλακτος, έτσι για σνακ. Και θα τα πούμε σε λίγο. Κοριτσάκια μου, ξεκινάω τη γυμναστική μου. Είναι μισή ώρα αυτό το πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ δυνατό, πολύ ωραίο. Θα σας πάρω μαζί μου έτσι για λίγο, θα σας δείξω πάλι και εικόνες από εκεί, από το βίντεο, από την κοπέλα εκεί που κάνει. Άρα πάμε. Κατάφερα, τέλειωσα και αυτό το πρόγραμμα, έλειωσα, στην κυριολεξία έλειωσα. Πάω να κάνω μπανάκι, τα λέμε μετά με μαγείρεμα φασολάκια. Λοιπόν, έκανα μπανάκι, χαλάρωσα λίγο. Τώρα έχω βάλει μέσα στη χύτρα πατατούλα, τα φασολάκια, χυμό ντομάτας, κρεμμυδάκι, αλατάκι, ένα κύβο λαχανικών. Θα βάλω και λίγο νεράκι, δεν θέλει πολύ, και θα μαγειρέψω το φαγητό για αύριο. Από ό,τι σας είπα, το μενού θα είναι φασολάκια. Τώρα για την Τρίτη έχω άδεια, θα πάω να πάρουμε βαθμούς στο Λύκειο και έτσι θα φτιάξω ή γιουβαρλάκια ή σουτζουκάκια. Ωραία, λοιπόν, άρα τώρα θα βάλω λίγο νεράκι, γιατί δεν μπορώ να είμαι και με την κάμερα ανοιχτή και να βάζω. Καλά, μπορώ, δεν είναι κάτι. Ωραία. Θα βάλω λίγο νεράκι ακόμα και θα το βάλω να δουλέψει και θα σας δείξω μετά και το ταπεράκι μου για αύριο.
το πρωινό μου και το μεσημεριανό μου. Τέλειωσα με το φαγητό, είναι έτοιμα τα φασολάκια και αυτό είναι το ταπεράκι μου για αύριο. Τοστάκι, γαλοπούλα τυρί, φασολάκια, μία πιτούλα που θα την ψήσω στο γραφείο και φετούλα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Φιλιά, πολλά, καλό βράδυ και τα λέμε στο επόμενο.